πέρσι στις 13 Δεκεμβρίου συνελήφθη Αντώνης Κάντας, στο τέλος της απολογίας του έκανε μια πρόταση. Να επιστρέψει τα χρήματα της μίζας που είχε πάρει. Αυτό όμως δεν ήταν μια εύκολη υπόθεση. Το πρόβλημα? Το ελληνικό κράτος δεν είχε ποτέ προβλέψει τη διαδικασία για κάτι τέτοιο. Οι ανακριτές ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου. Τελικά, με τη βοήθεια του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστος Ταϊκούρα, άνοιξε ο λογαριασμός στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η πρώτη κατάθεση έγινε μία μέρα πριν τα Χριστούγεννα. 7.038.903 ευρώ ήρθαν από την εταιρεία Goldenberg International του Αντώνη Κάντα στη Σιγκαπούρη. Τους επόμενους 7 μήνες έγιναν 21 ακόμα καταθέσεις. 7.305.000 από τον κατηγορούμενο για τα τόρμια 1 Γιώργο Καμάρη, 2,5 εκατομμύρια από τον αντιπρόσωπο όπλων Πάνω Εσταθίου, 940.000 από τους αδερφούς Χρυστοδουλίδη εμπλεκόμενους στις υποθέσεις εξοπλιστικών, 10 εκατομμύρια από την εταιρεία του Πάνου Γερμανού σε σχέση με την υπόθεση των υποβρυχίων, 1.705.000 από τον ξάδερφο του Άκη Τσοχατζόπουλου Νίκο Ζήγρα. Συνολικά 34.400.000 ευρώ. Από αυτά, 26.800.000 ευρώ έχουν περάσει ήδη στον προϋπολογισμό των Υπουργείων Παιδείας, Υγείας και Εργασίας. 9 εκατομμύρια για τη σύντηση, τη θέρμανση των σπουδαστών και την ενίσχυση ερευνητικών και επιστημονικών προγραμμάτων, 8.900.000 για τη χρηματοδότηση του ΟΚΑΝΑ και 8.900.000 ευρώ για τη μετακίνηση πολυτέκνων και περιλίκων.